Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχω έρθει σε ένα εμπορικό κέντρο. Δεν μιλάω πολύ δυνατά γιατί θα με περάσουν απλά για τρελή. Εγώ πιστεύω ότι ήρθα σε ένα μικρό εμπορικό κέντρο και είναι τεράστιο. Πάμε να σας δείξω περίπου πόσο είναι. Παιδιά, βρήκα και Mac, να σας πω, αλλά δεν έχω ρωτήσει τιμές. Είναι τεράστιο το εμπορικό κέντρο. Και έχει και πολλά μαγαζιά που δεν ξέρω, π.χ. αυτό. Darzelink. Εδώ δεξιά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, το Ohon, μάλλον έτσι λέγεται. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Εν τω μεταξύ, εγώ πάω σιγά σιγά γιατί έχω πιαστεί και κουτσένω. Σήμερα είμαι μόνη μου, οπότε γι' αυτό είπα να βγω και σε αυτό το εμπορικό. Η Χριστίνα έχει μάθημα σήμερα. Το σούπερ μάρκετ ακόμα συνεχίζει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα πιο πολλά μαγαζιά δεν τα ξέρω, αλλά έχει και τα κλασικά Bershka, Zara και αυτά τα έχει. Πάμε και πιο πέρα. Να σας πω ότι έχει και στο κατόρροφο, αλλά δεν έχω πάει. Αυτή η τσαντούλα έχει μόνο 115 ευρώ. Η πάνω έχει 125, Lancaster. Για να συνεχίσουμε. Με κοσμήματα το Histoire d'Or. Αριστερά μας έχουμε Swarovski. Αριστερά έχουμε το κατάστημα Douglas που είναι με καλλιτικά, οπότε πιο μετά θα πάω. Αριστερά από ό,τι βλέπετε έχει Λοσιτάν. Και από ό,τι βλέπετε όλο ευθεία είναι η Mac. Όπου και να πάω εγώ θα τη βρίσκω τη Mac, δεν γίνεται. Γεια σας! Σήμερα είμαι εδώ τελευταία μέρα στη Λίλ. Αύριο γυρνάω Αθήνα. Σήμερα το πρόγραμμα έχει βόλτα στα μαγαζιά. Ξανά.
Θα πάω πάλι στο εμπορικό κέντρο που σας είχα δείξει και, και σε προηγούμενο βιντεάκι, στο Le Centre που είναι κοντά στην Εστία και από εκεί να πάρω το μετρό να πάω και σε ένα άλλο εμπορικό κέντρο. Να σας πω ότι εδώ οι τιμές είναι ακριβούτσικες από πιο πολλά προϊόντα. Στη Maybelline έχω βρει λίγο καλύτερες τιμές. Συγκεκριμένα στη Maybelline το make-up μου, το Dream Matte Mousse, το βρήκα στα 11 ευρώ, ενώ στην Αθήνα έχει 18,90. Βλέπετε ότι είναι μια αρκετά μεγάλη διαφορά τιμής. Να σας πω ότι πήρα ένα προϊόν, δεν έχω ψωνίσει τίποτα άλλο. Πήρα μόνο αυτό από το σούπερ μάρκετ, το The Maquillage Jean du Cerf, έτσι λέγεται. Είναι τα 75 ml, πήρα το μικρό λόγο του αεροδρομίου, το οποίο παιδιά έχει 79 λεπτά. Οπότε και αυτό το πήρα καθαρά έτσι απλά να το δοκιμάσω. Δεν έχω ψωνίσει τίποτα άλλο λόγω του ότι ρούχα, παπούτσια και όλα αυτά δεν μπορώ να ψωνίσω γιατί δεν έχω χώρο στη βαλίτσα για να μεταφέρω πίσω. Έχω πάρει μια μικρή βαλιτσούλα λόγω τη Ryanair. Έρχομαι με Ryanair, οπότε για να μην χρεωθώ παραπάνω βαλίτσα μου βγουν πιο οικονομικά τα εισιτήρια. Έχω πάρει μια μικρή βαλιτσούλα. Οπότε δεν μου χωράνε, άρα τέτοια δεν θα ψωνίσω. Θέλω να δω μόνο για καλλυντικά. Να σας πω ότι στο σούπερ μάρκετ είχε στάντ της Rimmel. Βέβαια ήταν λίγο πιο ακριβά από ό,τι ήταν να τα παραγγείλω online. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε της Stay Matte, πώς λέγεται, νομίζω, την πούδρα, την κλασική που παίρνω και εγώ πολύ συχνά. Την είχε 8,90 εδώ, ενώ online μπορώ να τη βρω γύρω στα 5 με 5,5 ευρώ. Οπότε ακόμα δεν την έχω αγοράσει, γιατί θέλω να πάω και στο άλλο εμπορικό κέντρο να δω τι παίζει από τιμές και μήπως βρω και στάντ από άλλες εταιρείες που δεν μπορώ να βρω στην Ελλάδα. Γενικώ όλα είναι λίγο πιο ακριβά. Το μετρό είναι λίγο πιο ακριβό από την Αθήνα. Τα τρόφιμα είναι πάνω κάτω στις ίδιες τιμές. Δεν έχει, τα λαχανικά είναι πιο ακριβά από την Αθήνα. Αρκετά, δηλαδή βρήκαμε στη Λαϊκή, παιδιά, φράουλες 15 ευρώ το κιλό. Χρυσό. Είναι από χρυσό οι φράουλες εδώ μάλλον. Δεν έχω ψωνίσει ακόμα τίποτα άλλο. Θα πάω σήμερα που είναι τελευταία μέρα, μήπως βρω τίποτα να ψωνίσω. Διαφορετικά δεν πτωούμε. Γυρνάω Αθήνα και θα πάω βόλτα στα μαγαζιά. Αν δεν ψωνίσω κάτι, θα τα πάρω από Αθήνα. Οπότε σας φιλώ, θα τα πούμε αργότερα. Επέστρεψα από τη βόλτα στα μαγαζιά και είμαι ενθουσιασμένη γιατί κοιτάξτε τι βρήκα. Ρούχα δεν πήρα τίποτα, αλλά βρήκα Κίκο, κατάστημα Κίκο με πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή στο περίπου να σας πω ότι είχε για παράδειγμα μάσκαρα με 5 ευρώ. Είχε τις σκιές από 2,90 μέχρι 6,5 ευρώ. Είχε διάφορες τέτοιες τιμές, πολύ καλές τιμές. Πήρα πολλά μπορώ να πω πράγματα να δοκιμάσω. Δεν θα σας τα δείξω τώρα, αλλά έχω πάρει πολλά πράγματα. Πήγα δεύτερη φορά. Μετά από λίγη ώρα, αφού δεν βρήκα τίποτα άλλο να ψωνίσω, είπα να πάω να ξαναπώ στην Κίκο για να πάρω ένα-δύο δώρα για κάποιες φίλες μου, που είναι και αυτές πολύ με τα καλλυντικά. Ήθελα να πάρω για κάτι για giveaway, αλλά δεν μου φτάνανε άλλο τα λεφτά. Ευτυχώς επιστρέφω αύριο, το έχω ξεφραγιαστεί. Αλλά θα ετοιμάσω διάφορα άλλα giveaway μελλοντικά με άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε ξανά πιο μετά. Περιμένω και τη Χριστίνα να έρθει από τη σχολή της. Και πιο μετά θα βγούμε. Οπότε όλο και κάτι πιστεύω καταφέρω να τραβήξω. Θα τα πούμε σε λίγο.